βρισκόμαστε εδώ για να δείξουμε την εκτίμησή μας σε αυτούς που κρατάνε όρθια την οικονομία και τροφοδοτούν με τρόφιμα όλη την πατρίδα μας. Παράδειγμα, λακωνική τροφίμων, εδώ με τον Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Αντωνάκο, τον οποίο συγχαίρουμε για τη μεγάλη προσπάθεια την οποία καταβάλει. Έχουμε πολλή ανηφόρα μπροστά μας, αλλά με στενή συνεργασία όλοι μας είμαι βέβαιος ότι θα καταφέρουμε. Είμαι εδώ με τον Αντιδήμαρχο Αγροτικού και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Θανάση Καρλάφτου, που όλοι γνωρίζετε, και με τον Αντιδήμαρχο Διοικητικού, τον κύριο Μιχάλη Βακαλόπουλο. Λοιπόν, μένουμε σπίτι, ακολουθούμε τις οδηγίες της κυβέρνησης πιστά και να είστε βέβαιοι ότι θα τα καταφέρουμε. Βρισκόμαστε εδώ σε μία από τις παλαιότερες και πιο σπουδαίες σπαρτιατικές επιχειρήσεις, την Τζικάκη Γιαννόπουλος, για να δείξουμε την εκτίμησή μας για την προσπάθειά τους για να τροφοδοτούν με χοιρινά, με παστά, με κρέας όλη την πατρίδα μας. Πρέπει οι επιχειρήσεις σαν για αυτές να τύχουν της προσοχής της πολιτείας και του τραπεζικού συστήματος, γιατί σήμερα είναι όρθιες και πρέπει όλοι να βοηθήσουμε να παραμείνουν όρθιες. Όπως βλέπετε, η επίσκεψή μας εδώ είναι σε υπαίθριο χώρο με τον κύριο Τσικάκη και τον κύριο Γιαννόπουλο, τον αντιδήμαρχο τον κύριο Βακαλόπουλο και τον αντιδήμαρχο τον κύριο Καρλάφτη. Είμαστε μόνο σε υπαίθριο χώρο, κρατάμε όλους τους κανόνες υγιεινής και το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας, αλλά πρέπει να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις που μας κρατάνε ακόμη όρθιους. Να σας πω καλό κουράγιο και ευχαριστούμε πραγματικά ευχαριστούμε για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνετε και όπου μπορούμε σαν Δήμος να βοηθήσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα, το δρόμο αυτό μπροστά να φτιάξουμε λίγο. Εσείς συνεχίστε με σηκωμένα τα μανίκια, κουράγιο και πραγματικά ευχαριστούμε πολύ. Και για όλα αυτά τα χρόνια για την δουλειά που έχετε κάνει και τον τζίρο που έχετε φέρει στη Λακωνία και για τις θέσεις εργασίας τις οποίες συντηρείτε. Καμιά φορά ξεχνάμε ότι ο επιχειρηματίας είναι αυτός ο οποίος πραγματικά εργοδοτεί, δίνει ψωμί σε τόσο μεγάλο αριθμό οικογενειών. Έλα. Με νέα χαιρετούρα. Ωραία, καλημέρα. Και εκεί. Καλημέρα. Λοιπόν, αγαπητέ Κώστα, είμαστε εδώ για να δείξουμε την εκτίμησή μας για τη δουλειά που έχεις κάνει εσύ και άλλες τέτοιες επιχειρήσεις. Η εταιρεία η Αλέα του κυρίου Παναγιωτόπουλου. Της οικογένειας Παναγιωτόπουλου. Της οικογένειας. Γιατί είμαστε πάρα πολύ. Μην παρεξηγηθώ. Μην παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, εξάγησε Σερβίες, Ρουμανίες, Αμερική, Ντουμπάι κλπ. Λάδι και ελιές πρώτης ποιότητας. Και θέλουμε να σε τιμήσουμε για αυτό το οποίο κάνει. Εξάγουμε πρόεδρε σε όλο τον κόσμο. Στις 5 υπήρους. Είμαστε κατά 95% εξαγωγική εταιρεία. Και στις δύσκολες αυτές στιγμές που περνάει ο πλανήτης μας και η χώρα μας. Και όλη την πατρίδα μας. Και όλη την πατρίδα μας. Και την πατρίδα μας. Η Λακωνία είναι όρθια, παράγει και εξάγει. Οπότε με τη βοήθεια του Θεού πιστεύουμε ότι δεν θα λυγίσουμε. Θα συνεχίζουμε να παράγουμε και να στέλνουμε τρόφιμα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Εγώ, Δήμαρχε, πιστεύω ότι με τη βοήθεια του Θεού θα τα καταφέρουμε και αυτή τη φορά. Έχουμε περάσει η χώρα μας έχει περάσει μεγάλες δυσκολίες. Πιστεύω θα βγούμε και αυτή τη δυσκολία με απώλειες μεν, αλλά όρθιοι. Yeah. Πιστεύω λοιπόν ότι μετά τον Ιούνιο τα πράγματα θα αρχίσουν να καλυτερεύουν. Αυτά λένε οι ειδικοί, αυτά μπορώ να πω και εγώ. Δεν μπορώ να πω, γιατί δεν είμαι ειδικός να πω ότι σίγουρα θα πάμε καλύτερα. Αλλά από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα πάμε καλύτερα. Εγώ απλά να σας συγχαρώ, τίποτα άλλο. Ξέρω έχετε πάρα πολύ δουλειά για τη δουλειά που έχετε κάνει, για τις θέσεις εργασίας που έχετε προσφέρει σε τόσες πολλές σπαρτιατικές οικογένειες και γιατί συνεχίζετε να τροφοδοτείτε όλη την πατρίδα μας με τρόφιμα 5 αστέρων, ελιές και λάδι. Την πατρίδα μας λοιπόν, και σχεδόν όλο τον πλανήτη. Και τα προϊόντα μας φτάνουν σε όλες τις υπήρους. Καλημέρα σας. Σήμερα με τον δήμαρχό μας, τον κύριο Πέτρο Δουγά, επισκεπτόμαστε επιχειρήσεις του Δήμου Σπάρτης, οι οποίες στέκονται όρθιες στις κρίσιμες αυτές τις ώρες και δουλεύουν ακόμα και τροφοδοτούν την αγορά, τόσο την εγχώρια όσο και την παγκόσμια με προϊόντα.
και θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε γι' αυτό και να τους πούμε ότι είμαστε δίπλα τους σε ό,τι χρειαστούν. Επίσης, να πω ότι στα πλαίσια πρόληψης για το να σπάσουμε την αλυσίδα για τη μετάδοση του κορονοϊού, ο Δήμος με επικεφαλής εμένα στο συγκεκριμένο κομμάτι κάνει καθημερινά απολυμάνσεις σε όλους τους δημόσιους χώρους, τόσο ανοιχτούς όσο και κλειστούς, δημοτικά κτίρια και δημόσια κτίρια όπως είναι η αστυνομία, η πυροσβεστική κτλ. Οι προσπάθειες συνεχίζονται και θέλω να πω στον κόσμο να μείνει στο σπίτι του και θα σταθούμε όλοι όρθιοι στις δύσκολες αυτές τις στιγμές. Καλώς ήρθατε, καλά κάνετε και ήρθατε. Εμείς συνεχίζουμε να δουλεύουμε εδώ. Οι εργάτες αντιδρούν λίγο, αλλά τους κρατάμε. Και ο λόγος της επίσκεψης είναι απλώς να δείξουμε, ρε παιδάκι μου, την εκτίμηση για αυτούς που είναι ακόμη όρθιοι. Στην παραγωγή διαδικασία. Να στείλουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση να βοηθήσει φυσικά και αυτονόητα αυτούς που είναι σε δεινή οικονομική θέση και τις επιχειρήσεις που είναι σε δεινή θέση, αλλά να βοηθήσει και αυτούς που ακόμη κρατάνε όρθιες θέσεις εργασίας. Η μονάδα μας λειτουργεί. Βέβαια, έχουμε λάβει όλα τα μέτρα που πρέπει. Δεν μπαίνει εύκολα κανείς στο τυποποιητήριο. Ούτε και πολύ καλά κάνετε. Γι' αυτό είπαμε συνάντηση να είναι υπαίθρια και να κρατάμε και αποστάσεις εδώ πέρα. Κάποια άλλη φορά ελάτε να σας δείξουμε και το τυποποιητήριο της Λακωνίας. Έχει παραμείνει δυνατό και παρόλο που έχουν έρθει δύσκολοι καιροί, εμείς συνεχίζουμε και υπηρετούμε το νομό Λακωνίας και τη διοίκηση της ΕΑΣ Λακωνίας. Ναι, μπράβο, μπράβο. Χαίρομαι που το ακούω. Το αντιδήμαρχος ο κύριος Καρλάφτης είναι στη διάθεσή σας. Παρόλο που είναι δεξιός νομός, έχει πολύ μεγάλη ιστορία στο συνεταιριστικό κίνημα και οι συνεταιρισμοί είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένοι. Τα αλλοτριβεία σε κάθε χωριό έχουν άριστο εξοπλισμό. Όλος ο εξοπλισμός είναι ανοξείδωτος και το λακωνικό ελαιόλαδο είναι φημισμένο για την άριστη ποιότητα. Ο νομός Λακωνίας είναι... Το είπαμε, το καλύτερο στον κόσμο. Είναι ζώνη υψηλής ποιότητας εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου. Πάντα συγχαρητήρια, ξέρω ότι κάνετε πολύ νοικοκυρεμένη δουλειά. Μπράβο, και ο αντιδήμαρχος ο κύριος Καρλάφτης και ο αντιδήμαρχος ο κύριος Βακαλόπουλος είναι στη διάθεσή σας. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε και δεν είναι πολλά αυτά, αλλά τέλος πάντων είμαστε εδώ. Και απλώς να δείξουμε την εκτίμησή μας. Είμαστε εδώ με τον κύριο Διακουμάκο, τηρώντας τους κανόνες ασφαλείας, μας βλέπετε όλους με τις μάσκες σε υπαίθριο χώρο μάλιστα. Γιατί θέλουμε να δείξουμε την εκτίμησή μας για όλους αυτούς που κρατάνε τις επιχειρήσεις τους όρθιες και συντηρούν θέσεις εργασίας και προμηθεύουν την Λακωνία με γαλακτοκομικά και κατεψυγμένα και όλα τα προϊόντα τα οποία χρειάζεται ένα νοικοκυριό. Και ελπίζω να μπορέσετε να συνεχίσετε να πηγαίνετε. Αλλά ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση και τα 30 εκατομμύρια τουρίστες που θα περιμέναμε δύσκολα βλέπω να έρχονται. Πάρα πολλά μαγαζιά τα οποία είναι πελάτες σας έχουν κλείσει. Οπότε πρέπει να δούμε και εμείς πώς θα μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε για να μείνετε όρθιοι και να μην έρθετε στην κατάσταση των άλλων επιχειρήσεων που είναι σε πραγματικά δεινή θέση και χρειάζονται τεράστια στήριξη από την πολιτεία. Πάντως, έβγες σας και μπράβο για τη δουλειά που κάνετε και για τις θέσεις εργασίας και για τις οικογένειες τις οποίες στρέφετε. Είναι 24 οικογένειες εδώ που βλέπουν τα παιδιά και με κόπο πολύ και με προσοχή πολύ και με... Πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Το μέλημα της επιχείρησης είναι βασικά να είναι όλοι υγιείς και να μην αρρωστήσει κάποιος από τους υπαλλήλους. Έχουμε λάβει όλα τα μέτρα προφύλαξης, έχουμε κάνει απολυμάνσεις στους χώρους φόρτωσης και εκφόρτωσης, στα φορτηγά μας, στα γραφεία μας και προσπαθούμε μεμονωμένα ένας-ένας με την ατομική του ευθύνη και η εταιρεία συλλογικά να τα καταφέρουμε. Έχω ακούσει ότι καταβάλλετε πολύ μεγάλη προσπάθεια και έβγε σας και θα είμαστε δίπλα. Δεν είναι πολλά αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε, αλλά έστω αυτά τα λίγα θα τα κάνουμε. Σαφώς και ακόμα και η συμπαράσταση και ο λόγος ο καλός φτάνει. Πάμε.
πάμε σε μερικά εργοστάσια και επιχειρήσεις, οι οποίες κρατάνε την οικονομία όρθια και τροφοδοτούν με τρόφιμα όλη την πατρίδα. Αυτή ήταν η ιδέα. Και να πούμε ότι εκτιμάμε το έργο σας. Αν ο Δήμος μπορεί να κάνει ένα χιλιοστό για να βελτιώσει την δική σας κατάσταση, θα την κάνει. Μεταφέρουμε και το μήνυμα στην κυβέρνηση ότι εκτός από τις εταιρείες που βρίσκονται σε δεινή θέση και σε κατάρρευση, πρέπει να βοηθήσουμε και τις εταιρείες οι οποίες ακόμη είναι όρθιες. Το πορτοκάλι είναι 7 αστέρων, όχι 5 αστέρων. Οι εξαγωγές, αν μπορούμε κάπου με κάποια από τη δικτύωση που έχουμε να βοηθήσουμε κατά ένα χιλιοστό, χαρά μας θα είναι εκεί να βοηθήσουμε. Γιατί τώρα οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες. Λοιπόν, βρισκόμαστε στη Φάρμα Σκαφίδα. Ο λόγος επίσκεψης είναι να δείξουμε την εκτίμησή μας σε αυτές τις επιχειρήσεις που με σηκωμένα τα μανίκια κρατάνε την οικονομία όρθια και τροφοδοτούν όλη την Ελλάδα και το κάνουμε σε υπαίθριο χώρο. Έτσι, μπήκαμε καθόλου μέσα στις άλλες εγκαταστάσεις σας. Θέλουμε να περάσουμε και το μήνυμα στην κυβέρνηση ότι πρέπει να, και στο τραπεζικό σύστημα να βοηθήσει όσο μπορεί τις επιχειρήσεις που είναι ακόμη όρθιες, γιατί θα εξακολουθήσουν οι μέρες να είναι δύσκολες. Είναι σημαντικό ότι είστε εδώ μαζί μας. Πραγματικά μας δίνει δύναμη. Αυτό που έχω να πω και θα ήταν βοήθεια για εμάς, τους κτηνοτρόφους, γενικά και ειδικά για εμάς εδώ που είμαστε απομονωμένοι, είναι να μπορέσουμε να απαγκιστρωθούμε από τη γραφειοκρατία που μας δυσκολεύει το έργο μας. Εάν μπορούσε αυτό το πράγμα να, σε αυτό το πράγμα να μας βοηθήσει το κράτος, θα ήταν για μας μια πολύ καλή βοήθεια. Δηλαδή να τρέξουν πιο γρήγορα κάποια πράγματα που αφορούν αδειοδοτήσεις, που αφορούν την εγκατάστασή μας, την επέκτασή μας. Ευρωπαϊκά προγράμματα. Μπράβο, ναι. Να υλοποιήσουν κάποια προγράμματα, να μην χάνονται τα κονδύλια εφόσον έχουν βγει για την κτηνοτροφία και για τους γεωργούς. Αυτό το πράγμα που παράγεται στην ευλογημένη γη πρέπει να τύχει και καλύτερης τιμολόγησης και να αυξηθεί η ζήτηση για αυτά τα προϊόντα. Ως γνωστόν η κτηνοτροφία και ο αγροτικός τομέας έχει μεγάλο πολλαπλασιαστή επαγγελμάτων που απασχολεί. Θέλουμε και εμείς και ελπίζουμε η επέκταση να φέρει ακόμα περισσότερες θέσεις εργασίας. Καταρχήν σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ και να πω ότι η παρουσία του κυρίου Δημάρχου δεν γίνεται τώρα για πρώτη φορά στην περιοχή μας. Έχει έρθει και προ-κρίσης, προ-κορονοϊού. Έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις μαζί και τον ευχαριστούμε που και πάλι βρίσκεται εδώ. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι πρέπει να υπάρχουν στοχευμένες πιέσεις, Δήμαρχε, από εσάς προς τα πάνω, γιατί αν στα Υπουργεία δεν καταλάβουν το πόσο σημαντικό είναι, σημαντική είναι η στήριξη του πρωτογενού τομέα παραγωγής στην Ελλάδα, σε μια χώρα που υπάρχει έλλειψη, είναι ελλειμματική σε παραγωγή γάλακτος και κρέατος και δίνουμε μικρές παρατάσεις σε διορθωτικές κινήσεις, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα σταματήσει να υπάρχει η ελληνική παραγωγή. Τα ζώα δεν σου λένε εντάξει μην με ταΐσεις θα παράγω, τα ζώα σου λέει ταΐσαμε για να παράγω. Αν λοιπόν υπάρχουν περισσότερα προβλήματα και δεν καταφέρουμε κάποια στιγμή να εξασφαλίσουμε την τροφή για τα ζώα, καταλαβαίνετε ότι η παραγωγή θα σταματήσει. Γι' αυτό και το λέω. Λίγο η αυξημένη φορολογία, τα ασφάλιστρα, τα αυξημένα κόστη παραγωγής γενικά. Πρώτων υλών, βεβαίως. Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και είναι ζωικό κεφάλαιο. Δεν είναι ένα μηχάνημα παράγγειλες ένα ανταλλακτικό, το άλλαξες, το επισκεύασες. Η Αγελάδα έτσι και πάθει κάποια ζημιά ή οποιοδήποτε άλλο ζώο τέλος πάντων παραγωγικό, καταλαβαίνετε ότι πολύ δύσκολα επανέρχεται. Οπότε χάνεις ένα σημαντικό κεφάλαιο στην παραγωγική διαδικασία. Αυτό πρέπει να γίνει άμεσα, να υπάρχει μια μεγάλη φοροελάφρυνση στους Έλληνες παραγωγούς, είτε αγελαδοτρόφους είτε προβατοτρόφους. Και μην ξεχνάτε ότι εμείς είμαστε και καθητοποιημένοι όσον αφορά και την παραγωγή των πρώτων υλών. Αυτή τη στιγμή τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας είναι έξω στα χωράφια και ετοιμάζουν το έδαφος, τα χωράφια για να σπείρουμε. Το 70-75% της ετήσιας απαιτούμενης ποσότητας ζωοτροφών παράγεται από εμάς τους ίδιους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πόσο πολλαπλώνουν και οι ευθύνες οι δικές μας και ο μηχανολογικός εξοπλισμός που υπάρχει στη μονάδα και όλα αυτά. Ότι κάθε μέρα μιλάμε ότι το κοστολόγιο είναι 2.500-3.000 ευρώ την ημέρα. Καταλαβαίνετε γιατί σας μιλάω, 2.500-3.000 ευρώ την ημέρα κοστολόγιο. Είτε παράγεις είτε δεν παράγεις. Οπότε δύο φορές αξιέπαινη. Δεν θέλουμε να σας κρατήσουμε, ξέρω ότι έχετε πάρα πολύ δουλειά.
η γραμμή είναι ανοιχτή όπως γνωρίζετε, ό,τι μπορούμε να κάνουμε και όπως μπορούμε να διαφημίσουμε αυτή την προσπάθεια η οποία γίνεται, να την αναδείξουμε, γιατί καμιά φορά και τίποτα άλλο να μην κάνεις, το να το πεις το άλλο, αναγνωρίζω αυτό που κάνεις, το έπαινος του Δήμου και των σοφιστών, όπως έλεγε ο Καβάφης, και αυτό από μόνο του είναι κάτι.